πολίτευση να βγάλει γρήγορα ένα συμπέρασμα. Εντάξει, είναι το πολιτικό παιχνίδι της χώρας. Σε πάση περιπτώσει, πρέπει και αντιπολίτευση να προτάξει κάποια ζητήματα ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιες θέσεις οι οποίες να δείχνουν ότι είναι αντίθετες στα όσα κάνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Η διαπραγμάτευση, έτσι όπως φτάσαμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση αυτή τη συγκεκριμένη, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης. Διαφέρει πολύ σε σχέση με εκείνο που έγινε στο παρελθόν, όπου είχε έρθει ένας νόμος στη χώρα που ψηφίστηκε από τους 222 βουλευτές και εκεί υπήρχαν δύο λεπτά. Που σημαίνει, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα, συμφωνήσαμε και υπάρχει ένα χαρτί, το ψηφίσαμε και αυτό πηγαίνει για αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχουν μεγάλες αναθεωρήσεις ή μικρές αναθεωρήσεις σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο φτάσαμε, γιατί είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Αλλά εσείς την έχετε συνδέσει και με άλλα θέματα την αξιολόγηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε συνδέσει την αξιολόγηση, με το χρέος. Και θεωρούμε ότι πρέπει να λυθούν και τα δυο μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτός εδώ και αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Ωραία. Έρχομαι λίγο στο θέμα του χρέους. Και αυτό το οποίο έγινε το 2012. Προσέξτε, τότε στο κείμενο έγραφε δέσμευση ελάφρυσης ή απομείωσης. Με τα δεδομένα που είχαμε τότε και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, είναι το άρθρο 123-127, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κούρεμα χρέους με τα δεδομένα που υπήρχαν τότε και ακόμα που υπάρχουν τώρα. Δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός ο οποίος μπορεί να λειτουργεί, έτσι ο οποίος δεν υφίσταται. Άρα μπήκε μία λέξη η οποία δεν είχε την παραμικρή ουσία με τα δεδομένα εκείνης εκεί της εποχής. Έρχομαι λίγο στο να δούμε. Γι' αυτό κιόλας γράψαμε και ένα άρθρο το οποίο σας ήρθε. Στο οποίο θεμελιώνουμε την άποψη ότι είναι εφικτό το χρέος θεωρητικά, έχοντας υπόψη τα κουρέματα που έχουν γίνει τα τελευταία 60 χρόνια, όπου η Γερμανία πρωτοστατεί βέβαια. Αλλά χρειάζεται κάποιος άλλος μηχανισμός λειτουργίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι λίγο στην ιστορία της υγείας. Προσέξτε τι γίνεται. Τα μεγάλα λόγια έτσι και οι φράσεις. Εντάξει, είμαστε λίγο συνηθισμένοι από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να τα ακούμε. Εδώ άρχισε μια ιστορία με αφορμή το σκάνδαλο Νοβάρτης, που δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, έχει γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και από εκεί και πέρα έχουμε να διερευνήσουμε κάποια πράγματα. Και έχουμε κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι υπερδιπλασιάστηκε η φαρμακευτική δαπάνη μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα κάτω παρελθόν. Θυμάστε ενδεχομένως και μια έρευνα που είχαμε κάνει εμείς το 2011, όπου είχαμε τιμές στο παρατηρητήριο τιμών που υπάρχει της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, τιμές για ορθοπαιδικό υλικό έως 1000% παραπάνω. Αλήθεια. Λοιπόν, ως εκ τούτου, 1000% ακριβότερα από τις χοντρικές τιμές. Ως εκ τούτου ότι υπάρχει πρόβλημα στο χώρο της υγείας, υπάρχει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια επιτροπή και μη βιαζόμαστε σήμερα για κάποια συμπεράσματα. Αλλά το Νοβάρτης άρχισε από την Αμερική, όχι από εμάς. Ελάτε, κύριε Κεραμέως.